θέρμανση τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις τουλάχιστον 8 μήνες το χρόνο. Γίνεται ένα σημαντικό έργο, ξεκινά σήμερα. Για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα, συνέβαλαν αρκετοί, ο καθένας με τον τρόπο του. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση θα έλεγα. Θυμάμαι όσον αφορά την προσωπική μου μικρή συμβολή. Ήταν και έγραψε η ιστορία. Ιανουάριος του 2018, όταν η τότε κυβέρνηση με την τότε Περιφερειακή Αρχή ανακοίνωνα το πρόγραμμα της επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και η απογοήτευση για μας ήταν ότι δεν υπήρχε πουθενά, μα πουθενά, η Δυτική Μακεδονία. Με την όποια δύναμη είχα τότε, με την ιδιότητα του πρώην βουλευτή Καστοριάς και του διεκδικούντος να επανέλθει στο Κοινοβούλιο και με τον χώρο που με έδιναν αυτές τις ιδιότητες τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κήρυξα σάλτισμα αγώνα και αντίστασης απέναντι στην αδικία. Με αναφορές, με έγγραφα, με συνεντεύξεις, προσπάθησα να συνεγείρω συνειδήσεις και πιστεύω ότι συνέβαλε αυτό στο η τότε κυβέρνηση και η τότε Περιφερειακή Αρχή να σηκώσουν και να φέρουν τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος στο Δημαρχείο Καστοριάς την τότε σύσκεψη και να ψελίσει ότι κάτι θα γίνει και για την Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία. Πέρασε όμως 1,5 χρόνος τότε και τίποτε δεν είχε γίνει. Αυτό κατέγραψε η ιστορία. Έγιναν οι εκλογές της 7ης Ιουλίου του 19 και δεν τελείωσε ο Ιούλιος του 19 και η τότε κυβέρνηση με το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης έβαλε τις πρώτες υπογραφές, τις πρώτες καθοριστικές αποφάσεις για να προχωρήσει αυτό το μεγάλο, αυτό το σπουδαίο έργο. Και από τότε ξεκίνησε η συνεργασία μου και η επικοινωνία με την ΔΕΔΑ και κυρίως με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Μάριο Τσάκα. Όταν με διαβεβαίωνε ότι σε 2 χρόνια, τέλη του 2021, θα ξεκινήσουν τα έργα και ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν το 2023 να τελειώσουν, είχα κάποιες μικρές επιφυλάξεις. Ελλάδα είμαστε, έλεγα. Αυτές οι επιφυλάξεις έγιναν μεγαλύτερες όταν μπήκαμε σε αυτήν την σκληρή, την αδυσόπιτη πανδημία 2 χρόνια. Και φτάσαμε σήμερα, και το λέω με μεγάλη χαρά και συγκίνηση και υπερηφάνεια, που οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι και δουλεύουν παραγωγικά, με τη συνεργασία της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αυτής της δημόσιας επιχείρησης της ΔΕΔΑ, να είμαστε στο ξεκίνημα, να είναι συνεπείς στους χρόνους. Και από τη στιγμή που ήταν συνεπείς στην έναρξη των έργων που χρειάστηκε πολλή δουλειά, δεν ήταν τόσο απλό. Είμαι βέβαιος απόλυτα ότι αυτό που με έλεγες, κύριε Τσάκα, αγαπητέ μου Μάριε, ότι η συμβατική υποχρέωση θα είναι 31/12/23 να φτάσουν οι αγωγοί του αερίου κάτω από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις της Καστοριάς, του Άρχος Οριστικού και των Μανιάκων και στην πραγματικότητα θα το κάνετε και νωρίτερα και στο τέλος του καλοκαιριού του 2023, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνει. Όπως είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με τις δικές μας επικοινωνίες και συνεργασίες και τη δικιά σας συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ όλα θα πάνε μαζί και τα επόμενα μετά χρόνια, το 24 και το 25, ο νομός Καστοριάς θα είναι εργοτάξιο επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου για να φτάσει το φυσικό αέριο τουλάχιστον μέχρι το Καλοκόρι, μέχρι την Πεντάβρυσο και στα παραλίμνια χωριά. Δεν θέλω να κλέψω τον χρόνο γιατί οι υπουργοί μας πρέπει να πάνε και στη Θεσσαλονίκη για να πάρουν το αεροπλάνο, γιατί και αύριο από το πρωί έχουν δουλειά. Θέλω να πω όμως, αυτό το έργο που ξεκινά σήμερα είναι το πρώτο από τα 4 μεγάλα έργα που έχω πει, έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ τον νομό Καστοριάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι αυτή τη χρονιά του 2022 θα είναι η χρονιά για την Καστοριά που ποτέ δεν ξανά έγιναν στη μεταπολιτική τους ιστορία τόσα μεγάλα έργα, γιατί σε 1 μήνα περίπου εγκαινιάζεται, δημοπρατείται η σύραγγα της Κλεισούρας που θα μας φέρει πολύ κοντά στην Εωρδέα και το Αμύνδιο των 80.000 κατοίκων. Φέτος πιστεύουμε ότι θα ξεπλοκάρουμε με τη βοήθεια και του Υπουργού Ανάπτυξης
το φράγμα του Νεστορίου, που είναι το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της περιοχής που περιμένουμε εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια και έχει σταματήσει. Και δεν είμαι περήφανος 2,5 χρόνια σαν βουλευτής, όταν είχα κάνει αγώνα και φώναζα τα 5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ που το είχα σταματημένο. Και είμαι σίγουρος ότι φέτος το τέταρτο μεγάλο έργο, η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καστοριάς, με την κατασκευή, τελειώνει η μελέτη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του πύργου ελέγχου. Είμαστε στη φάση που γίνεται, κυρία Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και συνάδελφε, κυρία Κοζατσάνη, ότι γίνεται αυτή τη στιγμή το κουβούπλιο του πύργου ελέγχου, η μελέτη, ότι θα το εντάξουμε και θα το δημοκρατήσουμε. Γιατί το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το όνειρό μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, που ήρθαμε σήμερα από την Αθήνα και φτάσουμε, το όνειρο το δικό μου, σαν ανθρώπου, σαν πολιτικού όντως, είναι το αεροδρόμιο της Καστοριάς να αποτελέσει το αεροδρόμιο της Δυτικής Μακεδονίας και των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων και σε 3 χρόνια από τώρα να μπορεί να έχει τουλάχιστον 2 πτήσεις την ημέρα για την Αθήνα, όπως έχουν η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα και τα Γιάννενα, και συγκρίνω με όμορφες περιοχές. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους συνέβαλαν. Και εδώ είμαστε να προχωρήσουμε, να πραγματοποιήσουμε τους στόχους και τα όνειρά μας για να κάνουμε καλύτερη τον τόπο μας, για να παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στους απογόνους μας, τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και θερμά συγχαρητήρια.